se mala στη χώρα των θεάτων, στο αλκίνο το παλάτι. Το τραπέζι ήταν στρωμένο με όλα τα καλά. Γύρω τριγύρω κάθονται ο Ρήγας και η Βασίλισσα, άρχονται, βασιλόπεδα, κι αφού είναι μαγεμένοι κι όλοι χαίρονται. Γιατί μπροστά τους τραγουδάει ο τραγουδιστής και τους λέει ιστορίες. Πώς πήγανε οι Αχαιοί στην Τρία και πήγανε μέσα στο ξύλινο το άλλο και τους βάλανε μέσα στο κάστρο του Τριάμου και μετά κατεβήκανε από το άλογο και τους φάξανε όλους, δεν έμεινε κανένας. Και πήρανε και τα λάφυρα. Καλά τους έκανε. Όλοι γελάνε και όλοι χαίρονται να πούνε για τους ήρωες. Εκείνος που είχε ξυπνήσει στην παραλία, γυμνός και μόνος του, και τον είχανε φέρει στο παλάτι και τον είχανε ντύσει και τον ταΐζανε. Μόνο αυτός καθόταν εκεί στην άκρη του τραπεζιού και είχε σκεπασμένο το πρόσωπό του με το μανδύα του, με το ρούχο του, και από μέσα ακουγόντουσαν λιγμή, κλάμα. Και το είδε αυτό ο βασιλιάς ο Αλκίνος και σηκώθηκε πάνω και λέει να σταματήσουν τα τραγούδια, να πάψουν οι μουσικές. Είναι η κυρία Μάνια Μαράτου, εμψυχώτρια παραμυθού, απεσταλμένη του Future Library, ειδικά για τα παιδιά στην Κόρινθο. Με ένα ξεχωριστό τρόπο, όπως βλέπετε, αφηγείται την γνωστή σε όλη μας ιστορία του Οδυσσέα και τα παιδιά έχουν καθυλωθεί. Συνδυάζεται και όλες ταυτόχρονα και μουσική, βασικά ήχη χρηστών. Ακριβώς. Και χωρίς μικρόφωνο, όπως θα προσέξετε. Προσπαθεί να κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον των παιδιών με το λόγο, τον ήχο της φωνής της, τα κουδουνάκια και τα μικροαντικείμενα που έχει φέρει και όμορφη, χρησιμοποιεί. Όμορφη δηλαδή, και βλέπουμε και τα γονείς να έχουν χρησιμοποιεί. Ακριβώς. Θα ακολουθήσουν κι άλλα. Έχουμε πάρα πολλές δράσεις ακόμη. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ενημερωθούν και στη βιβλιοθήκη και στο site της βιβλιοθήκης leapcore.gr. Μπορούν να έρθουν με προεγγραφή στα τμήματα, απλά και μόνο για να τηρείται μια ισορροπία στα παιδιά και να μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στις δράσεις με μεγαλύτερη άνεση και να χαίρονται περισσότερο. Θα ξεκινήσω διαφορετικά εγώ και μετά θα μπω στην ερώτησή σας. Θα πω ότι πρώτα απ' όλα σας ευχαριστήσω γιατί δίνουμε για πρώτη φορά μια δημοσιότητα σε αυτό το οποίο γίνεται εδώ και 15 μέρες θα έλεγα. Κατόπιν ενός προγραμματισμού ο οποίος έχει ξεκινήσει από το χειμώνα. Και η κυρία Σαζακλή και η κυρία Λύρα πήραν πάνω τους αυτό το στήσιμο αυτής της εκδήλωσης και φυσικά η βιβλιοθήκη πρωτοστατεί σε αυτά τα δρόμενα. Θα πω λοιπόν ότι είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι πρώτα-πρώτα γιατί οι γονείς μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους, έχουν τελειώσει πλέον τα σχολεία, περισσότεροι φεύγουν για διακοπές, όμως η βιβλιοθήκη λειτουργεί και γύρω στα 500 άτομα αυτή τη στιγμή έχουν δεχτεί δράσεις μέσα από τη βιβλιοθήκη. Και όπως είπε και η κυρία Σαζακλή, μέχρι στις 15 του μήνα ευελπιστούμε ότι τα παιδιά αυτά θα γίνουν 1000. Αυτές είναι οι δράσεις που δεν τις αναφέρεται, δεν τις αναφέρει κανένας όταν αναφέρουν ποιες είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του ΚΕΠΑΠ. Και όμως είναι τόσο σημαντικές και παίρνουν και τόσα πολλά παιδιά μέρος. Θα έλεγα ναι, και έχετε απόλυτο δίκιο. Ίσως να φταίμε κι εμείς που δεν βγήκαμε έξω νωρίτερα να διαφημίσουμε αυτό το οποίο γίνεται. Όμως βλέπετε ότι οι γονείς κυρίως και κατόπιν τα παιδιά έχουν έρθει κοντά μας, μας έχουν αγκαλιάσει, μας έχουν εμπιστευτεί τα παιδιά τους και βγαίνει αυτό το πανόμορφο, θα έλεγα, θέαμα με τα παιδιά να συμμετέχουν, να κάνουν, όπως είπα, δράσεις, όπως ήταν οι πρωινοί, να πάνε δηλαδή μέσα σε ένα χώρο βιολογικής καλλιέργειας, να μάθουν πώς φυτεύουν, πώς βγαίνει το προϊόν. Εγώ έτυχα και πήγα μαζί με τα παιδιά σε έναν αρχαιολογικό χώρο, στο Αβουναλάγια,
υπήρχε ένα κοριτσάκι, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά του, που μάτωσε η μύτη. Πήραμε τηλέφωνο τους γονείς της να έρθουν να την πάρουν. Και το κοριτσάκι έκλαιγε γιατί δεν ήθελε να φύγει από κοντά μας, ήθελε να ακολουθήσει, να έρθει και να δει. Πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, πολλοί έχουμε επισκεφτεί έναν αρχαιολογικό χώρο. Ναι. Όμως είναι τελείως διαφορετικό να γίνεται μια ξενάγηση στη γλώσσα των παιδιών. Ναι, έχετε και πάλι είναι απόλυτο. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που ακούμε σήμερα την Οδύσσεια. Δεν την είχαμε δει έτσι. Είναι άλλο να τη διαβάζεις ένα βιβλίο και άλλο να τη ζεις έτσι. Έχετε και πάλι απόλυτο δίκιο, θα έλεγα. Και αυτός είναι ο σκοπός μας. Και αυτός είναι και ο σκοπός του Future Library, το οποίο μας έβαλε και εμάς μέσα στο πρόγραμμά του. Και επιλεγήκαμε, αν δεν κάνω λάθος, από πάρα πολλές βιβλιοθήκες μέσα στον ελλαδικό χώρο. Και είμαστε μέσα στις, στην 50, στις 50 βιβλιοθήκες. Αλλά είμαστε από τις ελάχιστες που δεχόμαστε ψυχοτές. Ναι. Αυτό λοιπόν, και καλό πρόγραμμα, συγγνώμη, ναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό γεγονός. Αυτή τη στιγμή όταν... Εγώ να πω ότι θα συνεχίσουν αυτά ή μόλις τελειώσει αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Γιατί εδώ τώρα δημιουργείται κάτι και βλέπουμε ότι υπάρχει αποδοχή. Και δεν νομίζω ότι είναι και το απίστευτο κόστος. Άρα είναι κάτι που οφείλεται να το συνεχίζεται. Πιστεύω ότι θα το συνεχίσουμε. Είτε εγώ είμαι στην Προεδρία και το Διοικητικό Συμβούλιο, και μέσα, που μέσα σε αυτό το Συμβούλιο είναι και η κυρία Σαζακλή, είτε είναι κάποιοι άλλοι, πιστεύω ότι έχουν υποχρέωση πλέον να το συνεχίσουν, για να δώσουμε στα παιδιά μας να καταλάβουν, εκτός από τα μαθήματα που κάνουν στο σχολείο, ότι υπάρχει και μια άλλη φιλοσοφία της ζωής. Μαθαίνουν πράγματα τα οποία ίσως να τους γίνουν βίωμα και να τα συναντήσουν μπροστά τους αργότερα. Και νομίζω ότι σε αυτό το τομέα και πρωτοστατούμε, θα έλεγα, και πιστεύω ότι θα πετύχουμε. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται συνέχεια αυτού του προγράμματος, και νομίζω ότι έτσι όπως μπήκαμε σε αυτές τις, με την παρότριση δηλαδή της βιβλιοθήκης της Βέρειας και του Ιδρύματος Σταύρου Λουνιάρχου, νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και θα είναι πάρα πολύ καλό για την πόλη μας, πάρα πολύ καλό για τα παιδιά μας, που έχω πει χιλιάδες φορές, αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον αυτής της χώρας. Εμείς καλώς ή κακώς τελειώνουμε, έχουμε φάει τα ψωμιά μας, θα έλεγα. Άρα λοιπόν αυτά έρχονται για να αντικαταστήσουν, και θα έχουν εικόνες, θα έχουν παραστάσεις που νομίζω ότι θα κάνουν καλό και στα ίδια, στην εξέλιξη της ζωής τους, αλλά και να δώσουν αυτό που πραγματικά θέλει η πατρίδα μας. Εγώ τους επέτυχα το πρωί. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύανε από το πρωί σήμερα μέχρι αυτή την ώρα. Ναι. Πολλές ώρες. Ναι. Και δείχνει και την ευσυνειδησία που υπάρχει. Και το μεράκι. Σαν τρόπος αυτούς και το μεράκι. Όταν βλέπουν όμως ότι έχει αποδοχή αυτό που κάνει. Σίγουρα... Τα... Καλύτερα να μας τα πει η κυρία Συρακλή αυτό. Όχι, αλλά, θα πω ήταν... εγώ μια κουβέντα ακριβώς. Εγώ θα πω ότι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο περνάει ο τόπος μας, που οι μισθοί κουρέμβονται, που πέφτουν προς τα κάτω. Υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι του ΣΟΤΑ, θα έλεγα, οι οποίοι κάνουν τον καθήκον τους, όπως το είπατε, ευσυνείδητα. Είναι από το πρωί και αυτή τη χρονική περίοδο που ξεκινάνε οι εκδηλώσεις του νομικού προσώπου, είναι από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε αυτό. Εγώ τους ευχαριστώ τεράστια, θα έλεγα, γιατί έχω λάβει μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια, και νομίζω ότι αυτή η συνεργασία, όπως είπα, είναι, και αισθήματα είναι αμοιβαία σε ό,τι αφορά εμένα και τους υπαλλήλους και του Πνευματικού Κέντρου, αλλά και του ΔΟΝΑΚ γενικότερα. Εσείς, όπως βλέπετε, εμείς προσπαθούμε το να σας βασανίσουμε ακόμα περισσότερο με τέτοιες δράσεις που συνεχίζονται, και νομίζω ότι βλέποντας και το, η συμμετοχή και εσάς, αλλά και των υπόλοιπων παιδιών της βιβλιοθήκης, ότι είναι κάτι που σας αρέσει. Νομίζω ότι το μεράκι το έχουμε οι περισσότεροι εκεί. Σχεδόν, μάλλον θα πρέπει να πω όλοι ότι το έχουμε. Υπερβάλλουν τα κορίτσια, δουλεύοντας πέρα από το ωράριό τους. Αλλά είναι το αποτέλεσμα που μας ευχαριστεί όλους και ελπίζουμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στα παιδιά της πόλης. Όχι μόνο τώρα, το χειμώνα. Εκπαιδευόμαστε και εμείς μέσα από αυτά και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι στο ίδιο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε εγώ, πάρα πολύ. Εγώ τελειώνοντας θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω, κύριε Σαρμπέ, που βρίσκεστε σήμερα εδώ κοντά μας, και νομίζω ότι θα είσαστε και πάλι κοντά μας να δείξετε και άλλες δράσεις, γιατί οι δράσεις θα συνεχιστούν. Έχουμε πάρει ένα πρόγραμμα 15 δράσεων, όταν άλλες βιβλιοθήκες έχουν πάρει 40 δράσεις. 15 έχουμε κάνει. Ναι, όταν άλλες βιβλιοθήκες έχουν πάρει πολύ μικρότερα προγράμματα. Και αυτό λέει ότι τα κορίτσια έχουν όρεξη, θα δουλέψουν με τα παιδιά, και σας είπα, στόχος μας είναι να φτάσουμε, αν είναι δυνατόν, τα 1000 παιδιά στη βιβλιοθήκη.